κύριε της Νέας Δημοκρατίας και μέλος της Επιτροπής βεβαίως και νομικό, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Γεια σας, κύριε Πλεύρη. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τελικά λοιπόν, πιστεύετε ότι θα κατατεθεί αυτό το αίτημα για τη δική σας εξαίρεση? Τι λένε τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, εγώ είμαι βέβαιος ότι θα το καταθέσουν. Μάλιστα, ναι, κάτι μου λένε κιόλας ότι θα έχουν και μια φωτογραφία να πίνω καφέ με τον κύριο Μαντά. Υπάρχει αυτή η φωτογραφία? Βεβαίως, έχω πιει καφέ με τον κύριο Μαντά ή με τον κύριο Μανιαδάκη? Με τον κύριο Μαντά και τον κύριο Μανιαδάκη. Α, και γιατί, τι κάνατε εκεί εσείς οι τρεις, τι συζητούσατε? Εγώ, κύριε οικονομού, για να μην μπερδευόμαστε, εδώ πέρα γνωριζόμαστε αρκετός κόσμος. Ο κύριος Μανιαδάκης ήταν στην Άλλο γνωριζόμαστε, άλλο πίνουμε καφέ και έχουμε τώρα συζήτηση. Τι λέγατε εκεί πέρα? Είναι ύποπτο αυτό. Ο καφές στο Χίλτον. Ο καφές στο Χίλτον είναι το ύποπτο, για να καταλάβουμε. Στο Χίλτον ήσασταν? Είναι ο κύριος Μαντάς. Πρώτα απ' όλα, πότε ήταν αυτό? Μπορεί να ήταν πριν 5 μέρες, είναι άλλο το θέμα, και άλλο να ήταν πριν 3 χρόνια. Εγώ ακούσα τι γίνεται. Τον κύριο Μανιαδάκη, για να μην μπερδευόμαστε, τον γνώριζα από το Υπουργείο, τον ήξερα κανονικά. Όταν του είχε βγάλει κάτι το ντοκουμέντο, είχε έρθει σε μένα. Αν και εφόσον μπορώ να αναλάβω. Ως δικηγόρος, λέτε. Ναι. Ναι, του είπα ότι δεν μπορώ να αναλάβω καμία υπόθεση, ακριβώς γιατί έβλεπα ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα έχει πολιτικές προεκτάσεις και προφανώς δεν μπορούσα να είχα φυσικό πρόσωπο εκεί πέρα. Του πρότεινα δικηγόρους κατά την άποψή μου καλούς και μάλιστα μόλις μου είπε τον κύριο Μαντά, τον οποίο τον εκτιμώ απεριόριστα και δεν είναι και του δικού μου ιδεολογικού χώρου, αλλά έχει μακρά διαδρομή στη δικηγορία. Που για να ξεκαθαρίσουμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο κύριο Μαντά είναι συνεργάτη με τον κύριο Κοντονή. Μάλιστα. Τον υπουργό δεν έχει σημασία, νομικά λέει. Δεν έχει σημασία. Ακούστε. Άλλο για του άλλου δεν έχει και σωστά δεν έχει. Ναι. Για εμένα τώρα μου λένε, υπέγραψε κάποτε ένα δικηγόρο με τον οποίο συνεργάζεσαι αγωγή διατύπου για το Μανιαδάκι. Mm-hmm. Προσέξτε, αυτό που δεν έχει για τον κύριο Μαντά και τον κύριο Κοντονή και σωστά δεν το έχει, γιατί πρέπει να το έχει για εμένα. Τώρα όμως να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή μας είπε το πρωί ο κύριος Τσοβόλας ότι δεν έχει η αρμοδιότητα η επιτροπή να κρίνει αυτά τα αιτήματα, αλλά το δικαστικό συμβούλιο για την εξαίρεση. Και αυτό βεβαίως, για να το πούμε και στον κόσμο που μπορεί να μην άκουσε τον κύριο Τσοβόλα, όλο αυτό το δικαστικό συμβούλιο μπορεί να συγκληθεί μόνο αν κριθεί ένοχος από την επιτροπή της Βουλής. Και άρα παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο, κύριος Παπαγγελόπουλος. Τι ισχύει νομικά? Εγώ θα σας πω, επειδή το έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν, η επιτροπή αυτή της Βουλής μπορεί να έχει δικαιώματα να κριθεί, αλλά μην μπερδευόμαστε. Δεν υπάγεται σε κάποια ιεραρχία να ελεγχόμαστε από κάποια εισαγγελική αρχή. Το παρελθόν λοιπόν στο Βατοπέδι είχε υπάρξει ίδιο πρόβλημα με ανθρώπους οι οποίοι ήταν μάρτυρες. Και πώς αντιμετωπίστηκε? Τότε όταν τέθηκε το θέμα εξαίρεση, το ίδιο το ΠΑΣΟΚ τότε απέσυρε τα πρόσωπα τα δύο αυτά που ήταν μάρτυρες. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ αντιλήφθη ότι υπάρχει πρόβλημα. Άρα τι λέτε ότι θα γίνει τώρα, κύριε Πλεύρη, σχετικά και με τον κύριο Τζανακόπουλο και τον κύριο Πλεύρη, αλλά και εσάς αν εν τέλει τεθεί αυτό το θέμα? Δηλαδή γενικώς αυτή τη στιγμή το κοινάλ να έχει βάλει τον κύριο Λοβέρδο στην διαδικασία. Τον κύριο Λοβέρδο, ας πούμε, που αυτή τη στιγμή... Που είναι μπλεκόμενος με έναν τον τρόπο του, ναι. ...η ποινική δίωξη. Και να ερχόταν η Νέα Δημοκρατία να βάζει όσους είναι βουλευτές από τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονταν. Δεν θα καταλάβαινε ο καθένας ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Αυτό το οποίο είπαμε και έχει ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους. Κατά την άποψή μου, χωρίς λόγο, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, εάν και εφόσον τα πρόσωπα αυτά πρέπει να κληθούν ως μάρτυρες, δεν χρειάζονται νομικές γνώσεις για να καταλάβει κάποιος ότι δεν μπορεί να είναι συγχρόνος και να είναι συγχρόνος και... ελέγχων και ελεγχόμενος. Και ελεγχόμενος. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιος να έχει νομική γνώση. Ναι, παρόλα αυτά, για να μείνουμε στο νομικό κομμάτι, αν ισχύει αυτό με το δικαστικό συμβούλιο, εκ των πραγμάτων μπορούν να παραμείνουν. Κύριε Αδαμόπουλε, για εμένα ΣΥΡΙΖΑ θα πει τα εξής. Ή ότι ήμουν δικηγόρος του δικηγόρου δεν υπήρξα ποτέ και θα επιχειρηματολογήσω. Ή ήμουν δικηγόρος του Άδωνη που Άδωνης δεν κλήθηκε ποτέ σε διαδικαστική πράξη, άρα δεν υπάρχει κόλλημα. Ή ότι πρέπει να κληθώ σαν μάρτυρας. Αν η Επιτροπή αποφασίσει ότι είναι κρίσιμη μαρτυρία μου και πρέπει να κληθώ ως μάρτυρας, προφανέστατα θα ήμουν ανόητος να έλεγα ότι θα είμαι, νομικά εννοώ ανόητος, ότι συγχρόνως θα είμαι και μάρτυρας. Εάν τώρα υπάρχει ένα θέμα να μπει μπουρλότο στην Επιτροπή, αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το δεχτεί αυτό, ας πούμε ότι η πλειοψηφία της Επιτροπής ψηφίζει και αποφασίζει να εξαιρεθούν αυτοί οι δύο οι ΣΥΡΙΖΕΙ και πούνε ότι εμείς δεν φεύγουμε από εδώ, το σηκωτεί, όπως έχει υποθεί, τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση? Με συγχωρείτε, προφανέστατα οι αποφάσεις είναι αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται. Όπως αν αποφασίσει ότι συνεχίζει κανονικά η διαδικασία και ότι
στην πορεία το αντιμετωπίζουμε θα συνεχιστεί. Αν αποφασιστεί εξαίρεση, προφανώς. Αυτό που λέτε είναι το λογικό. Εάν όμως λέω δεν επικρατήσει λογική και προκειμένου οι άλλοι να βάλουν φωτιά στην επιτροπή και να μην λειτουργήσει τίποτα, τότε σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται, μπορεί να λειτουργήσει η επιτροπή έτσι. Με συγχωρείτε, δηλαδή λέμε τώρα θεωρητικά ότι η επιτροπή λέει αποβολή του πλεύρη ότι ναι. πρέπει να εξαιρεθεί και ο πλεύρης λέει: εγώ δεν κουνιέμαι και κάθομαι εδώ πέρα. Ακριβώς, τι κάνουμε. Με συγχωρείτε. Εκεί πέρα υπάρχει κανονισμός της Βουλής, ο οποίος εφαρμόζεται ο κανονισμός της Βουλής. Α, δηλαδή λέτε θα γίνει ούτως ή άλλως δηλαδή. Αν θελήσουν άλλοι 10 του ΣΥΡΙΖΑ ή άλλοι 10 της Νέας Δημοκρατίας παρανόμως να μπουν στην προανακριτική και μπαίνουν και λένε: εμείς δεν κουνιόμαστε από εδώ, τι θα γίνει. Θα εφαρμόσει ο κανονισμός. Αλλά προσέξτε, ένα θέμα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εγώ θα περίμενα κάποιος να έλεγε αν πρέπει ή δεν πρέπει να είναι μάρτυρας. Γιατί αυτό για μένα είναι το κρίσιμο. Να πει ο Τζανακόπουλος ότι δεν θέλω να είμαι μάρτυρας για αυτούς τους λόγους. Αυτό είναι άλλο αλλά θέμα. Αλλά να ναι. λέει, ναι. δεν έχω πρόβλημα να έρθω ως μάρτυρας. Αλλά θα έρθω ως μάρτυρας και τη μέρα που θα έρθω ως μάρτυρας θα αντικατασταθώ. Και μετά θα φύγω με συγχωρείτε. Αυτό είναι προβληματικό. Δεν γίνεται αυτό, λέτε. Αυτό προφανέστατα δεν γίνεται. Ή λοιπόν δεν θα είναι καθόλου μάρτυρας. Και θα συνεχιστεί η διαδικασία κανονικά ή θα είναι μάρτυρας και σε αυτή την περίπτωση από τη στιγμή που έχουν μαρτυρία όπως και υπόθηκε και προηγουμένως όταν ήταν η εξεταστική και υπήρχε περίπτωση, είχε ακουστεί ότι θα πει ο κ. Βορυδής και ο κ. Γεωργιάδης λέγανε δεν μπορούν να είναι αυτοί μέσα στην Επιτροπή γιατί θα τους καλέσουμε ως μάρτυρες. Εσείς λέτε τώρα ότι θα έπρεπε από μόνοι τους ο ΣΥΡΙΖΑ να το έχουν καταλάβει αυτό. Και ωστόσο, να τους αποσύρουν. Βλέπουμε ότι ακόμα και έκτακτα μέτρα τα έχετε σήμερα στη Βουλή για την προανακριτική που φαίνεται δηλαδή και το κλίμα το οποίο αναμένεται. Αν με επιτρέπετε στην επιχειρηματολογία ότι κύριοι δεν είμαστε κρίσιμοι μάρτυρες και άρα μην μας καλέσετε. Αυτό το ακούω και το συζητώ. Τι μου φαίνεται όμως παράλογο να λένε καλέστε μας αλλά θα παραμείνουμε. Ο Φρουζής θα προλάβει να καταθέσει σήμερα. Ο Φρουζής τώρα να δούμε πώς θα πάει η διαδικασία της πρώτης φάσης των εξαιρέσεων γιατί και τώρα σας μιλώ σε καθαρά δικονομικό επίπεδο αν και εφόσον αποφασιστεί ότι συνεχίζουμε όσο έχει δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα καλείται και ο κύριος Φρουζής να συνεχίσει προφανώς αν αποφασιστεί κάτι διαφορετικό θα υπάρχει θέμα σύνθεσης της Επιτροπής ότι θα πρέπει να υπάρξει αντικατάσταση να οριστούν άλλα μέλη οπότε εκεί θα υπάρχει πρόβλημα τώρα να μας πείτε μια κουβέντα να φύγουμε από αυτό το θέμα να πάμε λίγο στο Σκοπιανό μετά και το γαλλικό το μπλόκο, κύριε Πλεύρη, και την συνέντευξη Ζάεφ. Δεν ξέρω αν την έχετε δει πλέον από λίγο. Ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης της συμφωνίας των Πρεσπών. Μέρος της θα παγώσει μέχρι να δούμε τι θα γίνει με την μετά τον μπλόκο. Ευρωπαϊκή ένταξη της χώρας του. Προσέξτε τώρα που έχει εγκλωβιστεί η χώρα για να το καταλάβουμε. Και αυτά τα πράγματα λέγονταν. Έχουμε υπογράψει μια συμφωνία, η οποία για εμάς ήταν κακή συμφωνία, αλλά τέλος πάντων είναι διεθνή συμφωνία και τηρείται. Και δεν έχουμε διασφαλίσει παραμέτρους όπως αυτή. Μα το ξέραμε χωρίς αυτό, κύριε Πλεύρη. Ότι συνδέονταν κάποια κεφάλαια με την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Το ξέραμε αυτό. Ναι, και γι' αυτό και έλεγε και ο Μητσοτάκης ότι εγώ κρατάω βέτο εδώ. Για τη συμφωνία σε κάποια κεφάλαια. Το λέει και αυτό. Και ο Ζαεύ το λέει αυτό. Τι σου λένε τώρα οι άλλοι. Παγώνουν τη συμφωνία, όχι Ελλάδα. Όχι στο σύνολο. Παγώνει τρίτη χώρα τη συμφωνία. Δηλαδή, όχι τη συμφωνία Ελλάδος. Τις ενταξιακές, δηλαδή θεωρεί η Γαλλία ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις να προχωρήσει και έρχεται τώρα και συζητάνε τα Σκόπια το ενδεχόμενο επειδή τρίτη χώρα έχει παγώσει τις διαδικασίες να εφαρμοστεί ότι είναι θετικό για αυτή για το πάγωμα της συμφωνίας αυτό είναι στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Τώρα κύριε δηλαδή, Πλεύρη όμως να σας πω κάτι θα έλεγε κάποιος προσπαθώντας επιχειρώντας να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση ότι ο Ζάεφ σήμερα ήταν έρθει εδώ ακύρωσε το ταξίδι του εδώ και τη συμμετοχή του σε πάνελ μαζί με τον Κυριακό Μητσοτάκη ανταυτού πηγαίνει στην Ιταλία και συναντάται με τον Ιταλό Πρωθυπουργό Κόντε. Σου λέει γιατί να μην συναντηθεί να μην πάρει κάποια πρωτοβουλία και η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να διορθώσει κάποια πράγματα και να βοηθήσει στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Ακούστε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει η ελληνική πλευρά, επειδή ακριβώς η ελληνική πλευρά δεν έθεσε κάποιο πρόβλημα, η ελληνική πλευρά θα έθετε τα όποια προβλήματα στη διάρκεια αν ξεκινούσαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις και δεν πληρώθηκαν όρες και προϋποθέσεις. Αυτή τη στιγμή το θέτουν τρίτες χώρες και το θέτουν για άσχετο. Την Ελλάδα τη συμφέρει αυτή η ρευστότητα. Αυτό πρέπει να μας απασχολεί εμάς ως χώρα τώρα, εθνικά. Η ρευστότητα, κύριε Οικονόμη, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν τη συμφέρει καθόλου την Ελλάδα. Όμως θα πρέπει να καταλάβουμε, γιατί άκουσα και τον κύριο Τσίπρα να λέει, να παρακαλάει η Νέα Δημοκρατία να μην πει το ΒΜΕΡΟ. Ο κύριος Τσίπρας κάνει τη δουλειά του. Επειδή ψήφισε μια συμφωνία, θέλει να την υποστηρίξει. Το θέμα ως χώρα τι κάνουμε τώρα. Αν έχει υπογράψει μια συμφωνία που εκχώρησε εθνικότητα, γλώσσα. Και αυτή η συμφωνία εξαρτάται με το ποιος θα σου βγει στη γείτονα χώρα και να μπορεί να κάνει την οποιαδήποτε
παλινοδία, προφανέστατα αυτό από μόνη της δείχνει ότι το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης δεν ήταν. Ναι, και είναι καλύτερα εμείς να είμαστε παρατηρητές, κύριε Πλεύρη, και όχι να αναλάβουμε κι εμείς κάποιες πρωτοβουλίες. Εμείς, γιατί μας αφορά άμεσα η συμφωνία. Οι πρωτοβουλίες προφανέστατα και αναλαμβάνονται, αλλά δεν αναλαμβάνονται σε ένα πανηγυρικό δημόσιο τόμο, τον αναλαμβάνονται σε ένα επίπεδο διαπραγματεύσεων που γίνει. Θα δούμε την πορεία πώς πάει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε.